coach, δεν ξέρω αν μας ακούσε. Σας ακούω. Ωραία, ακούω. Ωραία. Ωραία. Μας πολεμάει Ερντογάν. Να ξέρεις. Όχι, όχι, όχι. Λέγαμε λοιπόν, για, θα πάω και στον Ερντογάν τώρα που το είπαμε, αλλά για να δεν ξέρω αν έχω την ερώτηση που έκανα νωρίτερα, ότι είσαι από τους λίγους Έλληνες που εξάγουμε ως ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, βγάζουμε προπονητές, γυμναστές, φεύγουν στο εξωτερικό, general manager κτλ. Στο ποδόσφαιρο, σε αυτό το κομμάτι πλην παικτών, δεν έχουμε λίγες εξαγωγές, να το πω έτσι, στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι και θέμα συγκυριών. Είναι, ναι. Έχω πει ότι τα πάντα στη ζωή είναι θέμα timing. Να είσαι με τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη στιγμή και να προχωρήσεις αρνητικά ή θετικά. Ναι. Νομίζω ότι και εδώ η ευκαιρία που μου έδωσε ο Ερόλ Μπουλούτ ήταν πολύ σημαντική για μένα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, ένας προπονητής που τον είχα ως ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό. Είχαμε πάντοτε μία πάρα πολύ καλή σχέση. Είναι ένας από τις κορυφαίες προσωπικότητες προπονητών εδώ στην Τουρκία. Δεν θα μπορούσε άλλωστε και να είναι διαφορετικά, γιατί και σαν ποδοσφαιριστής ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον και όσο μπορώ θα τον ακολουθώ όπου πηγαίνω. Είναι η ένατη θέση αυτό το οποίο θέλατε τη φετινή σεζόν? Στοχεύατε πιο ψηλά? Ναι. Ο στόχος, η ομάδα εδώ είναι παραδοσιακά μικρομεσαία, αν και η λειτουργία της είναι πραγματικά μεγάλης ομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή εμένα η λειτουργία της μου θυμίζει Ολυμπιακό. Ναι. Αλλά ο στόχος ήταν φέτος να κάνουμε μια μεγάλη εκπληξή, να καταφέρουμε να μπούμε μέσα στην πεντάδα. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά μέχρι τον Ιανουάριο. Τον τελευταίο μήνα όμως είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα, δηλαδή δημιουργούσαμε ευκαιρίες χωρίς να μπορούμε να κάνουμε γκολ. Στατιστικά πάντα μιλώντας θα σας πω ότι στα τρία τελευταία παιχνίδια είχαμε κάνει 36 ευκαιρίες και μόλις 6 γκολ. Αυτό μας έριξε κάτω, αλλά στο τουρκικό πρωτάθλημα δεν είναι τόσο η θέση στη βαθμολογία όσο η πόντη. Ναι. Επειδή είναι ένα πραγματικά πολύ δυνατό πρωτάθλημα, η διαφορά των βαθμών μεταξύ των ομάδων είναι μικρή. Δηλαδή με δύο νίκες συνεχόμενες εμείς μπορεί να βρεθούμε ξαφνικά στην έκτη θέση, στην έβδομη θέση και πάει λέγοντας. Αυτό βλέπω τώρα, γιατί απέχετε 7 βαθμούς από την πεντάδα την οποία έχετε και ως στόχο. Ναι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε 7 βαθμούς από την πεντάδα και 11 από τις ομάδες που υποβιβάζονται. Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο δυνατό είναι το πρωτάθλημα. Δεν έχει λογική. Δεν υπάρχουν δυνατές αδυνατές ομάδες. Κώστα, πάνω σε αυτό. Έχω δει αποτελέσματα τρελά. Δηλαδή ναι. Από 2-0 να γίνεται ξαφνικά 2-3. Τα παιχνίδια παίζονται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν μπορείς να χαλαρώσεις με τίποτα. Δεν μπορείς να πεις από πριν ότι κάποια ομάδα θα είναι νικητής. Θα θυμίσω ότι εμείς προερχόμασταν από 6 αρνητικά αποτελέσματα και παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή με τη Γαλατά Σαράι και κερδίσαμε 3-1. Δηλαδή το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Κώστα, τι έχει αλλάξει τώρα που είπατε και Γαλατά, την οποία περνάτε στη βαθμολογία. Είναι 38 βαθμούς, έχει Γαλατά, εσείς έχετε 40. Άλλοτε παραδοσιακή δύναμη. Τι έχει αλλάξει στο τουρκικό πρωτάθλημα και από πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων, Μπεσίκτας, Φενέρ και Γαλατά, βλέπουμε στην κορυφή την Τραμζόν, την Κόνια προς δεύτερη θέση, τη Φενέρ Μπακτσέ να παλεύει για την τριάδα, την Μπεσίκτας να παλεύει για την οκτάδα, τη Γαλατά Σαράι να είναι πιο κοντά στον υποβεβασμό παρά στα πιο πάνω. Τι έχει αλλάξει, γιατί όλοι το μάθαμε το τουρκικό πρωτάθλημα, υπόθεση τριών για δεκαετίες ολόκληρες. Και δεν είναι καμία σε μάχη του τίτλου. Καμία. Να ήταν μία να λέγαμε, okay, αλλά και οι τρεις, οι μεγάλες Κωνσταντινούπολης. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το θέμα του ότι όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει φέρνοντας καλούς ποδοσφαιριστές. Έχω δει δηλαδή πολλούς ποδοσφαιριστές εδώ πέρα που μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση. Mm-hmm. Ποδοσφαιριστές που έρχονται δανεικοί από την Αγγλία, ποδοσφαιριστές που έρχονται σαν μεταγραφές, ποδοσφαιριστές που έρχονται στο τελείωμα της καριέρας τους αλλά έχουν πολλά πράγματα να δώσουν.
Το δεύτερο είναι ότι πιστεύω ότι η Ομοσπονδία είναι πάρα πολύ οργανωμένη, πάρα πολύ οργανωμένη, η διοργανώτρια δηλαδή του πρωταθλήματος. Για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι που δεν έχει στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή κάθε Κυριακή όλες οι ομάδες έχουν ένα report μετά τους αγώνες σε θέματα φυσικής κατάστασης, το πόσο έτρεξε κάθε ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για μας, γιατί μπορούμε να δούμε ακριβώς τα δυνατά, τα αδύνατα σημεία των αντιπάλων, των ερχόμενων αντιπάλων. Είναι μια συμφωνία που έχει κάνει με μια εταιρεία, να μην λέμε το όνομά της. Ναι. Είναι σαν σπόνσορας του τουρκικού πρωταθλήματος, αλλά κάτι τέτοιες μικρές λεπτομέρειες μπορούν να δώσουν και μεγάλη διαφορά και μεγάλη όθηση στην ποιότητα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι και εγώ πραγματικά έμεινα έκπληκτος και από την οργάνωση. Δεν συζητάω για τα γήπεδα. Τα γήπεδα είναι όλα εκπληκτικά. Όντως, ναι. Είναι όλα γήπεδα που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Οι αγωνιστικοί χώροι, οι κερκίδες, τα ποδητήρια είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή όταν βλέπεις όλα αυτά νομίζεις ότι γιατί τελευταία που ήμουν ας πούμε στην Ελλάδα λέω έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Και φυσικά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο ρυθμό του παιχνιδιού. Οι ομάδες είναι, πραγματικά τρέχουν πολύ το πρωτάθλημα. Και όλα αυτά ήταν για μένα πρωτόγνωρα. Δεν θα έλεγα πρωτόγνωρα, θα έλεγα ότι με αφήσανε έκπληκτο. Μου πήρατε στο σώμα την επόμενη ερώτηση, γιατί ήθελα πιο σε αυτό που είπατε για το οργανωτικό και όλα αυτά τα οποία αναφέρετε τώρα. Γιατί σε μια φάση που έτυχε να μιλήσω και με τον Μανώλη Τσιόπη, που είναι τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, και είναι αυτό που είπατε και εσείς και για την Γκαζιαντέπ, που είναι μικρομεσαία, ότι το επίπεδο της οργάνωσης των ομάδων, η καθημερινότητα, αυτά παρέχουν στους παίχτες η λειτουργία. Έχει ξεφύγει η Τουρκία, την οποία εμείς στο μυαλό μας μπορεί να την είχαμε ποδοσφαιρικά λίγο υποανάπτυκτη, να το πω έτσι, και γι' αυτό τραβάει και τόσους καλούς παίχτες. Ναι, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε όσον αφορά το τουρκικό πρωτάθλημα. Και μπορώ να σας πω, επειδή συζητάω και με άλλες χώρες στην Ευρώπη, δηλαδή με συναδέλφους, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ πιο εύκολο να πάει ένας ποδοσφαιριστής Τούρκος μεταγραφή στο εξωτερικό από ότι ένας Έλληνας. Και δεν έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα του ποδοσφαιριστή όσο με την ποιότητα του πρωταθλήματος. Ναι. Και οι Έλληνες είναι καλοί ποδοσφαιριστές, εννοείται. Αλλά εδώ θεωρείται ότι το τουρκικό πρωτάθλημα είναι λίγο πιο πάνω από το ελληνικό. Νομίζω πως είναι, coach. Νομίζω πως είναι. Αυτό είναι θα δείτε, αν παρακολουθήσετε, δηλαδή θα δείτε ένα παιχνίδι που έχει μέσα σε υψηλό βαθμό τακτική, σε υψηλό βαθμό φυσική κατάσταση. Είναι καλό πρωτάθλημα, είναι πραγματικά πολύ καλό πρωτάθλημα. Γενικά νομίζω, coach, τα τελευταία χρόνια όχι μόνο στην Τουρκία, επειδή είναι και ο δικός σας ο κλάδος στον οποίο δικεύεστε, και στην Ευρώπη και στα μεγάλα πρωταθλήματα, το ποδόσφαιρο έχει πάει περισσότερο στο physical, να το πω έτσι. Ναι, και μένουμε το τακτικό κομμάτι που υπάρχει πάντα, αλλά βλέπουμε ότι οι καλές ομάδες, οι ομάδες που ξεχωρίζουν, οι ομάδες που τρέχουν περισσότερο. Έχουν δηλαδή, βγάζουν αυτό που λέτε οι γυμναστές, οι παίχτες τους περισσότερες εντάσεις, περισσότερα μέτρα με εντάσεις στο παιχνίδι τους. Ναι, αυτό ακριβώς, αλλά στατιστικά και από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι αυτό που κάνει το πρωτάθλημα επίσης, μάλλον το αποτέλεσμα ενός αγώνα, είναι τα sprint που κάνουν μέσα στον αγώνα, δηλαδή το πόσο γρήγορα κινείσαι. Δεν μπορώ να πω ότι η φυσική κατάσταση είναι ο μοναδικός παράγοντας, το λέω χρόνια άλλωστε, ότι η φυσική κατάσταση θα πρέπει να συνδέεται με το τακτικό κομμάτι. Και γι' αυτό άλλωστε όλοι οι συνάδελφοί μου θα πρέπει να έχουν γνώσεις τακτικής, γιατί στην εφαρμογή των ασκήσεων πλέον θα πρέπει να υπάρχει και η τακτική φιλοσοφία που θέλει ο προπονητής. Δεν μπορείς δηλαδή να πας σε στεγνό, σε ξερό τρέξιμο για να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσεις ασκήσεις ρεαλιστικές, παιχνιδιού, που να σου δίνουν και τακτικά στοιχεία, αλλά να παίρνεις και το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το κομμάτι αυτό όσον αφορά τη φυσική κατάσταση έχει κάνει μεγάλα άλματα και όποιος δεν παρακολουθεί την εξέλιξη νομίζω ότι μένει πίσω. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και το βλέπουμε άλλωστε και στο εξωτερικό ότι υπάρχουν
performance analyst, αναλυτές απόδοσης, οι οποίοι η δουλειά τους είναι μόνο αυτό, το να αναλύουν από τα στοιχεία που παίρνουν από τα GPS και όλα τα τεχνολογικά μέσα, να αναλύουν ακριβώς σε τι βαθμό κινείται η ομάδα, πώς κινείται η ομάδα, που έχει αδυναμίες κλπ. Πάντως, coach, έχετε ασπρόμαυρα άκρα στην ομάδα, τη μία είναι ο Τόσκα και από την άλλη είναι ο Στέλος του Κίτσιου φυσικά, και η ερυθρόλευκη επίθεση είναι ο Φιγκουιρέδο, από το πέρασμα τον Ολυμπιακό γνωστός. Φαντάζομαι καλό είναι που υπάρχει ένας Έλληνας. Φιγκουιρέδο ήταν στον Όφη. Και γενικά πάει πολύ καλά. Και οι Έλληνες πουλάνε εκεί, και παίχτες που έρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα πουλάνε, να το πω. Δηλαδή βλέπουμε πως έχουν τον Μπακασέτα και τον Σιώπη στην Τραμπζονσπορ. Ναι, είναι. Και ο Πέλκας στη Φενέρ. Και ο Πέλκας στη Φενέρ. Και ο Σιώπης. Είναι ο Γούτας. Έχει παιδιά, δηλαδή έχει Έλληνες εδώ πέρα και μάλιστα και κάνουν και τρομερές εμφανίσεις. Πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Και ο Κίτσιου και ο Σιώπης και ο Μπακασέτας και ο Πέλκας. Δηλαδή και ο Γούτας. Είναι από τα καλά ονόματα του πρωταθλήματος εδώ. Και επειδή βλέπω, ας πούμε, εγώ επειδή αναλύω και όλα τα στοιχεία των δικών μας παιχτών, ο Κίτσιου είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά έχει κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις. Αυτό θα σας έλεγα, ότι φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να έχει ο Στέλιος, αν όχι μία μόνιμη θέση στην εθνική, να είναι στις κλήσεις. Μια ευκαιρία. Έστω, ας πούμε, ναι. Γιατί όντως κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και φέτος. Νομίζω ότι ο Στέλιος ήταν κοντά στην κλίση, αλλά είχε περάσει έναν τραυματισμό τελευταία και ενδεχομένως γι' αυτόν τον λόγο να μην κλείθηκε. Επειδή άνοιξε ο Στέλιος ωραία κουβέντα με την Εθνική, δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε κιόλας αυτές τις μέρες, ένα νέο κεφάλαιο με τον Γκουστάβο Πογιέτ στον πάγκο της. Μια Εθνική που έχει χάσει την έγκλη που είχε, νομίζω, τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν ξέρω αν. Και δεν ξέρει κανένας τώρα αν θα κάνει αυτό το bounce back που λέμε. Δηλαδή μια αντεπίθεση, μια καλή πορεία, μια διοργάνωση που της λείπει, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Επειδή ήμουνα 3 χρόνια στις εθνικές ομάδες, κατά κύριο λόγο στην Εθνική Νέων, και επειδή έβλεπα την εξέλιξη αυτών των παιδιών, για παράδειγμα, του Μιχαηλίδη, του Λίρατζη, του Διαμαντή, του Ιωαννίδη, το πρόβλημα για έναν εθνικό προπονητή είναι ότι δεν μπορεί να βρει Έλληνες ποδοσφαιριστές να παίζουν στις ομάδες. Και θα πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε αυτό. Όταν υπάρχει ξένο στοιχείο μέσα στις ομάδες και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν παίζουν, από ποια πηγή θα αντλήσει ο προπονητής παίχτες? Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι βασικό. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να αναρωτιόμαστε γιατί ήρθε ένας από το εξωτερικό που δεν τον ξέρουμε, όμως εκεί παίζει. Είναι σημαντικό αυτό. Μπορεί να μην έχει περάσει από Ολυμπιακό, από ΑΟΚ, από ΑΕΚ, αλλά στο εξωτερικό παίζει. Γιατί έχουμε ξενομανία. Γι' αυτό. Είναι ενεργός. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην εθνική ομάδα, τουλάχιστον στην ανδρών, είναι ότι δύσκολα να βρούμε Έλληνες ποδοσφαιριστές, όχι γιατί δεν είναι καλοί, αλλά γιατί δεν παίζουν στις ομάδες. Κάποιος εδώ πέρα θα γυρίσει και θα πει, βέβαια, ότι μήπως δεν γίνεται καλή δουλειά με τους νεαρούς Έλληνες ομάδες, ακαδημίες, στις ΚΑΠΑ ή και στις πρώτες ομάδες που βλέπουμε σε κάποιες ομάδες, να υπάρχουν απλά συμπληρωματικά οι νεαροί στο ρόστερ και να μην παίρνουν ευκαιρίες κιόλας. Νομίζω ότι φέτος για πρώτη φορά αυτό που έγινε με το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, το να συμμετέχουν οι ομάδες K23, ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση. Γιατί έχω και μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά τη λειτουργία των ακαδημιών, που μπορεί βέβαια να είναι αντίθετη με την εν γέννη φιλοσοφία στην Ευρώπη, αλλά είναι η δικιά μου φιλοσοφία. Δηλαδή, το έχω πει και εγώ πολλές φορές, και εγώ είχα ακαδημία, είχα τον ΠΑΟ Κουλούρα στη Βέρεια. Τα παιδιά, λόγω του ηλικιακού διαχωρισμού, παίζουν σε μια μικρή δεξαμενή που είναι η ηλικία τους. Κάθε χρόνο λοιπόν παίζουν σε αυτήν την δεξαμενή. Φτάνουν στην ΚΑΠΑ 19 και παίζουν ακόμα στην ίδια δεξαμενή, στην ηλικία τους. Ξαφνικά όμως, μετά τα 19 τους χρόνια,
θα πρέπει να βουτήξουν μέσα στον ωκεανό, όχι πλέον σε δεξαμενή, και θα πρέπει να αγωνιστούν με 30, με 35, με 25, με μεγάλα ονόματα, με μεσαία ονόματα. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο από ένα λιμανάκι, από μια λιμνούλα να μπω να κολυμπήσω στον ωκεανό. Επομένως, αυτό που έγινε με το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και τη συμμετοχή των K23, θα έλεγα, των μεγάλων ομάδων, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και το βλέπουμε άλλωστε και από την πορεία των ομάδων στη Β' Εθνική. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα παιδιά αυτά να ανταπεξέλθουν. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το άλλο είναι ότι το άλλο μεγάλο λάθος είναι ότι αργούμε να δώσουμε ευκαιρίες σε αυτά τα νέα παιδιά. Υπάρχει μια δικαιολογία ότι ακριβώς δεν είναι αξιόπιστο το πρωτάθλημα που παίζουν, δεν είναι τόσο αξιόπιστο. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα K19 δεν μπορείς να πεις ότι θα ξεχωρίσεις έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι έτοιμος να μπει στην πρώτη ομάδα. Θα πρέπει να είναι κάτι πολύ εξαιρετικό. Είναι αυτό που φωνάζαμε όταν ήμουν στην εθνική ομάδα για αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ήταν της γενιάς του 2000, που δείχναν ότι πραγματικά έχουν φόντα να παίξουν σε μεγάλες ομάδες, και μιλάω για τα ονόματα που είπα πριν, στον Μιχαηλίδη, τον Διαμαντή, τον Τζόλι κλπ. Τα οποία απορούσα και εγώ τότε για ποιο λόγο, ας πούμε, ο κύριος Λουτσέσκου για παράδειγμα στον ΠΑΟΚ δεν είχε περάσει κάποιο παιδί εκείνη τη χρονιά που ήταν η χρονιά του πρωταθλητισμού του ΠΑΟΚ να το περάσει στην πρώτη ομάδα. Γιατί πολλές φορές γίνεται και το άλλο λάθος. Ξαφνικά να θέλουμε να τους περάσουμε όλους μαζί και εκεί να χαλάει όλη η χημεία της ομάδας. Ενώ αυτό που μας λείπει στην Ελλάδα είναι ένα μακροπρόθεσμο πλάνο όσον αφορά το πώς θα εντάξουμε τους ποδοσφαιριστές μέσα στην επαγγελματική ομάδα. Τον ένα χρόνο δύο παίχτες, τον άλλο χρόνο άλλους δύο παίχτες, τον άλλο χρόνο άλλους δύο παίχτες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μετά πάλι ένα ισχυρό σύνολο. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουμε υπόμονη να το κάνουμε αυτό. Πάντως, βλέποντας λίγο στατιστικά, coach από Super League της Τουρκίας και Super League την ελληνική, 48,9 είναι το ποσοστό των ξένων στο πρωτάθλημά σας, 58,2 είναι στη Super League της Ελλάδος και είναι, δεν ξέρω, συμπτωματικό, είναι ίδιος ο μέσος όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών, 27,4. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ σχετικό και θέλει ανάλυση. Ναι, όχι, θα σας πω, δεν σημαίνει επειδή είναι καλό πρωτάθλημα εδώ πέρα ότι λειτουργεί καλά και για τους νέους εδώ. Mm-hmm. Έτσι και η δικιά μας ομάδα έχει καλούς ποδοσφαιριστές νέους και αναγκαστήκαμε φέτος να τους δώσουμε κάπου δανεικούς για να μπορέσουν να πάρουν παιχνίδια σε χαμηλότερες κατηγορίες όμως. Το ότι βλέπουμε αυτή την διαφορά όσον αφορά τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, μπορώ να σας πω ότι μπορεί να είναι ο μέσος όρος ηλικίας, αλλά έρχονται πραγματικά καλοί ξένοι ποδοσφαιριστές εδώ. Πραγματικά καλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος coach. Μου έχει κάνει εντύπωση ακόμη και η Εθνική Τουρκία. Την περίμενα δηλαδή να είναι η έκπληξη ακόμα και στο Μουντιάλ του 2018, γιατί το παρακολουθούσα το τουρκικό πρωτάθλημα και την τουρκική εθνική ομάδα. Για κάποιο λόγο δεν μπορούν να βρουν τη χημεία τους ενώ έχουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Κότς, αν έχετε εικόνα από Μαρσέη και από γαλλικό ποδόσφαιρο, φαντάζομαι σίγουρα θα έχετε. Ποιο θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σε αγωνιστικό κομμάτι? Είναι οι εντάσεις, είναι τα τρεξίματα των Γάλλων γενικότερα? Γιατί σε άλλες... Το γαλλικό πρωτάθλημα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο που είναι το ισπανικό, το γερμανικό, το αγγλικό. Φαντάζομαι, ναι. Αλλά πολλές φορές λέω ότι οι ελληνικές ομάδες δυστυχώς παίζουν καλά όταν είναι outsider. Όταν δεν νιώθουν την πίεση του αποτελέσματος. Ναι. Και αυτό είναι ένα λάθος στην οτροπία. Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο παιχνίδι. Το εύκολο μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας δύσκολο και ένα δύσκολο παιχνίδι μπορούμε να το κάνουμε εύκολο. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν κρίνονται τόσο στο κομμάτι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές να είστε σίγουροι ότι δίνουν το 100% σε αυτά τα παιχνίδια. Νομίζω
ότι εκεί που διαφέρουμε είναι στον τρόπο σκέψης. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια ομάδα που να έρχεται και να λέει ότι εγώ θα κερδίσω σίγουρα και να έρχεται και η άλλη ομάδα και να λέει πώς γίνεται να μην χάσω. Αυτή η διαφορά στον τρόπο σκέψης δημιουργεί και, δημιουργεί και το αποτέλεσμα. Μπορεί να το καταφέρει ο coach, ο power coach, μπορεί να το καταφέρει και με τη Μασέλη. Θα πω αυτό και νομίζω ότι θα δώσει απάντηση. Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Καλό. Ωραίο. Εάν λοιπόν είναι αυτό που πραγματικά σκέφτονται, νομίζω ότι μπορούν να το καταφέρουν. Τέλος, ένα σχόλιο και για τον Άρη. Τον Άρη της φετινής σεζόν ξεκίνησε δύσκολα, συνέχισε δύσκολα. Με το κύπελο σίγουρα τα έκανε μαντάρα. Με αλλαγή προπονητή και τώρα διεκδικεί την τρίτη θέση. Πώς τον βλέπεις? Ο Άρης, καταρχήν νομίζω ότι ο Άκης Μάντζικος έκανε καλή δουλειά στον Άρη. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, εσωτερικά θέματα, μιλώντας κατά κύριο λόγο για το οικονομικό. Όχι, όχι. Νομίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ. Ναι. Πιστεύω όμως ότι και από το πέρασμά μου από τον Άρη, πραγματικά είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά οι ίδιοι που είναι στον Άρη δεν το πιστεύουν αυτό. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Εντάξει, δεν θα πω ότι, δεν ξέρω, εντάξει, ο καθένας έχει τη γνώμη του, όχι δεν το πιστεύουν. Απλά ο Άρης δεν εξελίσσεται, νομίζω αυτό το οποίο θέλετε να πείτε και με τις ίδιες άποψεις. Δεν φτάνει μόνο να εξελίξει το αγωνιστικό σου, πρέπει να εξελίξει γενικότερα τον οργανισμό σου. Να το θέσω διαφορετικά. Αυτό είναι το α. Ναι. Αυτό είναι το α. Ναι. Και νομίζω έχει κάνει βήματα προς. Έχει κάνει, ναι, έχει κάνει, αλλά σίγουρα χρειάζονται και άλλα, θα πω εγώ. Απλά για μένα θεωρώ, γιατί ο Άρης ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω. Είναι μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να συμπεριφέρεται και σαν μεγάλη ομάδα και θα πρέπει να έχει το ίδιο αγωνιστικό πρόσωπο είτε παίζει με μεγάλους αντιπάλους είτε με μικρούς αντιπάλους. Είναι θέμα νοοτροπίας δηλαδή, είναι θέμα νοοτροπίας, ναι, κατάλαβα. Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Σωστό. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, μπορούμε να σε έχουμε νομίζω άλλη μια ώρα στον αέρα, αλλά πρέπει να πάμε και στο διάλειμμα. ήταν νομίζω μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλή στην Τουρκία, coach. Σας ευχαριστώ. Χαιρετίσματα στην αγαπημένη μου Ελλάδα. Να είσαι καλά, coach. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας.